Γιάννη Σαραντάκος κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σαραντάκη, πώς είστε? Είμαστε καλά, καλημέρα. Εσύ? Φτάσαμε, το λέτε και εσείς, στη Μάνη, στο πρώτο κρίσιμο milestone για το ΣΥΡΙΖΑ, το συνέδριο. Όχι. Έτσι το χρησιμοποιούν στην Αίγινα. Πιο απλά. Με πιο απλά τα πράγματα. Τόσα stones στη Μάνη, δεν έχετε τη φράση milestone? Όχι, εμείς το λέμε πιο απλά. Serial τέλος χωρίς νέο κύκλο. Α, δηλαδή τέλος. Ότι τελειώνει το serial και δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Τέλος, Νομίζω ναι. Serial killer. Τέλος. Νομίζω το serial, αυτό που ξεκίνησε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης ως πρόεδρος, νομίζω ότι τελειώνει και ότι δεν θα ανανεωθεί ο κύκλος αυτών των επεισοδίων για την επόμενη σεζόν. Και ο κ. Κασελάκης, πιστεύεις? Νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης θα παίξει το τελευταίο του χαρτί σήμερα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα του βγει, μάλλον όχι, και θα κάνει μια ηρωική έξοδο. Τι θα προσπαθήσει? Ο κ. Κασελάκης θα πάει στο συνέδριο, ήδη έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης, καλώντας τον κόσμο να πάει, καταγγέλλοντας πρώην συντρόφους του, στους οποίους ήταν ο ηγέτης τους μέχρι πριν από λίγους μήνες, που θυμίζω ο ίδιος τους είχε καλέσει να του κάνουν πρόταση μορφής, την έχασε την πρόταση μορφής. Και μετά τους κατήγγειλε γιατί του κάναν την πρόταση μορφής. Δηλαδή, μια μάλλον πολιτική σύγχυση σε επίπεδο στρατηγικής για τον κύριο Κασελάκη. Έχει και μια λογική, γιατί δεν είναι έμπειρος περί των πολιτικών. Και γενικώς φαίνεται ότι έχει μια στρατηγική η οποία συγκρούεται με επιμέρους πτυχές της διαρκώς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο κύριος Κασελάκης κατά το ρεπορτάζ θα πάει. Θα ανέβει στο βήμα, θα διεκδικήσει ψηφοφορίες επί της διαδικασίας για το αν το Προεδρείο είναι το σωστό, θα προτείνει κάποιο άλλο Προεδρείο. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δει και να μετρήσει πλέον πραγματικά τα κουκιά του συνεδρίου. Εάν κερδίσει την ψηφοφορία, προφανώς θα πάει και στα ουσιαστικά αμέσως μετά. Η αναβολή, η ακύρωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, η επιστροφή του ως υποψηφίου κλπ. Εάν χάσει την πρώτη. Ναι, μια προειδοποιητική βολή, να δει τι ψάρια πιάνει για να τους έχω μέσα. Αλλά επιμένει αυτό το ότι ο ίδιος για την υποψηφιότητά του σε αυτή την. Σε όλα επιμένει. Επιμένει ότι είναι άκυρη απόφαση για την έκπτωσή του. Άκυρη πρόταση μορφής, άκυρη η απομάκρυνσή του από το κάδρο των υποψηφιοτήτων. Όλα λάθος, όλα άκυρα. Αλλά δεν αρκεί να το λέει μόνο ο ίδιος, πρέπει να ψηφίσει και το συνέδριο. Θα κάνει λοιπόν αυτό που είπα, μια προειδοποιητική βολή. Πιθανόν να είναι το Προεδρείο. Εάν το κερδίσει, θα έχουμε συνέχεια. Αν το χάσει, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν όλα. Όταν λέει συνέχεια, δηλαδή παίρνουμε το πρώτο σενάριο, ότι έχει συνέχεια. Εάν πάρει την πρώτη ψηφοφορία. Άρα λοιπόν πάμε μετά και λέμε ότι θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος, θα μπει δηλαδή. Μετά θα πάμε στα πολιτικά, ζητήματα. Αν ήταν έγκυρη ή άκυρη η απομάκρυνσή του, αν ήταν έγκυρη ή άκυρη η απόφαση πολιτικής γραμματείας για να μην είναι υποψήφιος και της Κεντρικής Επιτροπής, και μετά θα έχει μια διαδοχική ψηφοφορίες, όπου λογικά. Επειδή και οι σύνεδροι γνωρίζουν τι ψηφίζουν, τα σκορ θα είναι τα ίδια πάνω κάτω. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κερδίσει την πρώτη ψηφοφορία με 55-45, λέω τυχαία νούμερα, θα κερδίσει και τη δεύτερη με 55-45. Και την τρίτη και την τέταρτη, γιατί θα έχει μέχρι τη νύχτα ψηφίζουν. Εάν χάσει την πρώτη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα αλλάξει αυτό το σκορ στις επόμενες. Και τι σημαίνει μετά ότι δεν περάσει από το συνέδριο αυτό το οποίο θα ζητήσει σήμερα ο κ. Κασελάκης? Σημαίνει ότι καλώς νίκησε την καινούργια γραφεία. Καταγγέλλω και αποχωρώ. Τελειώνουμε. Με διώξανε, θα γίνει ένα blame game που λέμε και στη Μάνη αυτό. Ναι. Ποιο με διώχνει, αν φεύγω ή με διώξανε. Θα φάμε όλη τη μέρα αύριο, υποθέτω, με ένα χαρτοπόλεμο. Σύνηθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος με έδιωξε, δεν ήθελα να φύγω, εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι, όχι εσύ δεν ήσουν ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε εκεί. Το αποτέλεσμα, για να μην κουραζόμαστε όλοι και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, είναι ότι ο κ. Κασελάκης θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ιδρύσει ένα νέο κόμμα. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτό που λες ταιριάζει και με αυτό που μου έλεγε χθες το βράδυ ένα πολύ έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει κρατήσει ουδετερότητα σε αυτή την κλωτσοπατινάδα που γίνεται. Ακόμα δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Πόσοι είναι τίνος μέσα στο σώμα του συνεδρίου? Μπορεί 87 να λένε έχουμε το 65%. Μπορεί οι κασελακικοί να λένε έχουμε το 59%. Αλλά εικόνα καθαρή, ειδικά από τις οργανώσεις της περιφέρειας, οι οποίες ήταν διαλυμένες εντελώς, δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν αν εσύ που εξελέγεις είσαι κασελακικός. Ή δεν είσαι. Είσαι από την άλλη πλευρά. Ή φαμελικός. Στα πρωτότυπα του συνεδρίου είναι και δεν ξέρουμε πόσοι θα πάνε στο συνεδρίο. Κάποιοι θα πάνε μέσα, κάποιοι θα είναι έξω, κάποιοι θα είναι διαδικτυακά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η οργάνωση δεν μπορείς να ξέρεις και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Δηλαδή, ποιοι είναι έξω? Είναι συνεδρία αυτοί που είναι έξω? Είναι κασελίστας απλά αυτοί που είναι έξω? Αυτός που είναι σπίτι του στη Φωκίδα θα ψηφίσει διαδικτυακά? Ποιος θα καταμετρήσει? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Υπάρχουν δεν πολλά, πολλά, πολλά και κενά σημεία. Γι' αυτό λέω ότι η ψηφοφορία η πρώτη
Μην μείνετε στο θέμα της ψηφοφορίας που θα είναι. Μπορεί να είναι αν πρέπει να φοράμε μαύρο ή άσπρο σακάκι. Δεν έχει σημασία. Θα είναι μόνον για να μετρηθούν. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτή η Επιτροπή Νομιμοποίησης Ψήφου είχε να κάνει με τους συνέδρους. Ναι. Δηλαδή, αυτή η Επιτροπή, ποιος είναι ο ρόλος της? Δηλαδή, από τη στιγμή που υπήρχε μία ψηφοφορία, μετά έκατσε να δει αν είναι νόμιμη αυτή η ψηφοφορία. Μην τυχόν εσύ πας και κάνεις ένσταση σε μένα που είμαι σύνεδρος. Τίποτα από αυτά δηλαδή, που γίνονται δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή σε ένα συνέδριο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα είναι στην αίθουσα και αν εσύ που θα μείνει στην Κόρινθο να ψηφίσεις, ποιος θα μετρήσει τη δική σου ψήφο και αν μπω εγώ από τη Λακωνία, εγώ είμαι νόμιμος, εγκύρος, ποιος θα τα μετρήσει όλα αυτά. Και μετά λες, αυτό δεν έχει λυθεί, γιατί σήμερα είναι το συνέδριο, ξεκινάει, αυτά δεν έχουν λυθεί. Θυμάσαι τι μας έλεγε χθες ο κύριος Κόκαλης. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα αρχίσει. Καλά, αυτό ήταν ούτως ή άλλως δεν είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και ότι ίσως και κάποιοι να μην έχουν ενημερωθεί για την ώρα που θα πρέπει να είναι, αν δεν είναι διαδικτυακά. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο πρόβλημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι στην καταμέτρηση μετά. Ποιος μετράει, γιατί μετράει εσένα και όχι εμένα και αν είναι άκυρη η ψηφοφορία, θα είναι ένα συνέδριο έντασης. Ελπίζω μόνο πολιτική. Αποτελέσματα ΕΦΕ και εκεί. Σωστά. Παύλος Πολάκης με Στέφανο Κασελάκη που έχουμε αυτό το νέο επεισόδιο τώρα σε αυτό το σύριαλ. Ναι, ο κ. Πολάκης πήγε χθες στην πολιτική γραμματεία και στην πραγματικότητα επανέφερε στην επικαιρότητα και στην πρώτη γραμμή το πόθεν εσύ Κασελάκη. Ξεκινήσαμε πάλι με ένα χαρτοπόλεμο τη νύχτα. Αυτό το πράγμα δηλαδή κάθε βράδυ. Λυπάμαι και τον κύριο Σβέρκο. Δηλαδή πρέπει να έχει κοιμηθεί. Να κοιμηθεί ο Νίκος. Ναι. έχει τη συμπάθειά μου. Πάντως το δεύτερο είναι ότι και ο κύριος ο Πολάκης έχει πάει απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πια μια απομόνωση και μια ομαδοποίηση των υπολείπων, χωρίς να συμφωνούν να πάρει το κύριο Φάμελος με τον κύριο Πολάκη για άλλα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούν ότι πρέπει ο κύριος Κασελάκης να μείνει εκτός. Η στρατηγική του κύριου Πολάκη, επικαλούμενος αυτός το ποθενέσχες, είναι ότι ο κύριος Κασελάκης δεν θα είναι υποψήφιος. Θα ήθελα να δω τη στιγμή που προσερχόμενος ο κύριος Πολάκης θα αποδοκιμαστεί από τους συγκεντρωμένους του κυρίου Κασελάκη για την αντίδρασή του. Και υπόλοιπα άτομα. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν καλά. Μένει να δούμε. Πάντως είναι βέβαιο ότι όλα αυτά αφήνουν παγιά διαφορούς στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν είναι πολιτική. Όχι φυσικά. Είναι διαδικαστική, κομματική. Γιάννη, και πόσους μήνες είναι όλο αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και όποιος και να βγει, νομίζω θα έχει πολύ δύσκολο έργο μετά. Το 6-7% πώς θα ξαναγίνει 36-37, εγώ δεν το γνωρίζω. Πάμε λοιπόν, και μέσα σε όλα μια φράση για έναν καλεσμένο σας που θα έχετε σε λίγη ώρα. Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ναι. Εν πλάκη στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Περίεργο μου. Σιγά, ναι. Ναι. Περίεργο. Δεν το περίμενα. Ο οποίος ουσιαστικά επετέθησε ο κ. Πολάκη, σε ποιον άλλο θα μου πείτε, που ουσιαστικά ενώ του επετέθη γιατί ουσιαστικά είπε ότι ο κ. Πολάκης που στηρίχθηκε τον κ. Κασελάκη, το ένα απέναντί του. Μάλιστα. Δηλαδή, ως αχάριστο τον χαρακτήρισε. Το χαρακτήρισε. Χακάν Φιντάν, Γιώργος Γεραπετρίτης, για να περιμένουμε πολλά. Δεν περιμένουμε πολλά. Τίποτα σχεδόν. Ούτως ή άλλως ήταν που ήταν στραβό το κλίμα σε ό,τι αφορά την ουσία. Μετά την εκλογή Τραμπ, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, Αθήνα και Άγκυρα, δεν περιμένουμε κάτι. Μια φράση βεβαίως που μπορεί να σας δώσει τροφή για τη συζήτησή σας. Μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη στροφή στα δεξιά. Για τα και τον κύριο Γιώργο. Λόγω Τραμπ. Ή μετά από... Λόγω της δεξιάς τροφής των ΗΠΑ και όπως λένε και περισσότεροι στην Ελλάδα και στην Αίγινα, ότι έρχεται στις ΗΠΑ αργά ή γρήγορα, φτάνει και στην Ευρώπη. Εμένα, γιατί δεν με βάζετε καθόλου σε αυτό το παιχνίδι? Γιατί δεν λέτε για την Κόρινθο και αφήνετε την Κόρινθο έξω, την πατρίδα μου? Θα το κάνω από τη θέση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μόνο Αίγινα και μόνο Μάνι, δεν κατάλαβα. Την καλημέρα μου στην Κόρινθο. Ο κύριος Γεωργιάδης, αν στέκεται υπέρ της δεξιάς τροφής ή όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα λέμε Δευτέρα πρωί.